Όσο όμως να εξηγηθεί αυτό, όλοι πίστευαν ότι εμφανίστηκε η Παναγιά στα τζάμια για να μας σώσει. Αυτό δεν δείχνει το που είχε φτάσει ο κόσμος και πόσο ανοιχτό ήταν σε ανθρώπους που μπορούσαν να έχουν προτάσεις για μια ελπίδα. Και τέτοιοι ήμασταν πολλοί και πολύμορφοι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη τη γενιά, σήμερα πια λέω τους συναδέλφους μου, η εποχή των δεινοσαύρων, γιατί έχουμε μείνει σαν μυθικές φυσιογνωμίες περισσότερο από τα έργα που κάναμε, που επιζώντας από το χρόνο βρίσκονται στο στόμα των ροκάδων, στο στόμα αυτών που κάνουν ραπ. Ανά τον κόσμο κάποιοι από εμάς τους Έλληνες πεζόμαστε και στο θέατρο και στις συμφωνικές ορχήστρες και στον κινηματογράφο και πάντοτε πρωτεύουμε. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί πες μου εσύ μια από τις μεγάλες σημερινές προσπάθειες που κάνει η επιστήμη, η τεχνολογία, η τέχνη, να μην βασίζεται απάνω σε φαϊνή ελληνική ιδέα. Και μία να μου βρεις, μπράβο θα σου πω. Βέβαια, αν δεν είναι σταθμός η συνεργασία με δύο τόσο μεγάλους συνθέτες, τι άλλο θα μπορούσε να είναι σταθμός? Βέβαια, με το Μίμη τον Πλούσα και τον Γιώργο του Χατζηνάσιο είμαστε πανευτυχείς που έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο. Και δεν παίρνεις μόνο πράγματα πάνω στη μουσική, αλλά παίρνεις και άλλα και αξίες που υπάρχουν. Δεν ξέρω, προηγουμένως είδα ότι μιλούσατε, θα σας είπε πάρα πολλά πράγματα, θα τα δω εγώ βέβαια. Παίρνεις και άλλα πράγματα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά όσο είναι η μουσική. Φαίνεται να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην εσωτερική πλευρά των πραγμάτων της πλέσας. Έπαιξε ρόλο στη συνεργασία σας ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά σας? Είδατε να βαραίνει στην επιλογή του? Κοιτάει εσωτερικά πράγματα που είπες εσύ, γιατί πιστεύω ότι εκείνη και η ουσία. Αρχικά δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο, ο χαρακτήρας μας και η συμπεριφορά μας. Νομίζω αρχικά δεν έπαιξε αυτό. Έπαιξε αυτό που είδε σε εμάς καλλιτεχνικά. Γιατί εμάς μας είδε να είμαστε κάπου, έτυχε να έρθει ένα βράδυ να μαζί σε μια άλλη συνεργασία που είχαμε κάνει πέρσι και είδε κάτι προφανώς που του άρεσε και έτσι όταν έκανε αυτή η συνεργασία φέτος με τον κύριο Χατζηνάσιο είπε ότι θέλω να είναι και αυτά τα παιδιά μαζί να συνεργαστούμε. Άρα λοιπόν αρχικά έπαιξε αυτό που είδε καλλιτεχνικά. Η μετέπειτα σχέση μας και πορεία και η συνεργασία μας του καλοκαιριού και η συνέχεια των συναυλιών μας, αυτό νομίζω εκεί έπαιξε και ίσως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά μας στην αντιμετώπιση των πραγμάτων μουσικά και πλέον προσωπικά, γιατί αν εντάξει, συνεργάσαι με έναν άνθρωπο γιατί σου κάνει κάτι καλλιτεχνικά, αλλά από εκεί και πέρα σταματάει μέχρι εκεί που έχει ορίσει αυτή η συνεργασία. Γιατί ξεκινήσαμε το χειμώνα σε ένα χώρο στην Αθήνα και συνεχίζουμε τις συναυλίες. Θα παρουσιάσω στο Ηρώδιο το χρονικό της Αλώσεως, έτσι με συμφωνική ορχή, 150 άτομα παραγωγή. Αυτό βέβαια, επειδή δεν είναι τραγούδι, και να πάρει έκταση διαφημιστική, για να το πει ένα τραγουδιστή γνωστό, είναι κλασική μουσική, δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, έτσι, ενημέρωση πολύ μεγάλη, γιατί εντάσσεται σε ένα άλλο χώρο ανήσυχης μουσικής, που σημαίνει ότι δεν είμαι αδρανής. Απλούστατα, όταν έχεις προετοιμαστεί για μια καριέρα, όταν έρθει μια τέτοια στιγμή, βγάζεις προς τα έξω ένα εφόδιο που είχες από πριν και το παρουσιάζεις. Όπως επίσης ένα εφόδιο που δεν έχω ακόμα αποδείξει, ενώ τώρα είμαι στο θέμα της μεγάλης ορχήστρας, είναι η jazz. Δεν έχω μπλέξει δηλαδή και τα τρία πράγματα μαζί, κάνω και αυτό. Τελείωσε το τραγούδι, βγάζω τώρα τη συμφωνική μουσική, μετά θα βγάλω. Αλλά αυτό είναι απόρρια μιας μεγάλης προσπάθειας από πολύ νέος να μπω, ας πούμε, στον χώρο της μουσικής και να γίνω ένας ολοκληρωμένος μουσικός. Αυτό μετράει.